Είμαστε στους αγανακτισμένους στη Θεσσαλονίκη, στον Ολυφικό Πύργο, στην πλατεία του Ολυφικού Πύργου. Και εδώ πέρα οι άνθρωποι οργανώνουν τις ξεχωριστές ομάδες. Δηλαδή, ας πούμε, όπως βλέπεις, εκεί είναι οι πρώτες βοήθειες και οι προμήθειες. Εκεί είναι κάποιοι άλλοι που μιλάνε για την αλληλεγγύη και τις μήκες. Κάποιοι άλλοι μιλάνε για ένα κοινωνικό θέμα, γιατί όχι στα ναρκωτικά, για το τόνο. Έχει πανότεροι εναντιώνονται στα μεταλλεία χρυσού που θέλουν να φτιάξουν στη Χαλκιδική. Τοπικό πρόβλημα. Υπάρχει το αστείο πανό στο Λευκό Πύργο, το οποίο στην αρχή έλεγε «Πολύτε» για το Λευκό Πύργο, όταν ήταν τα πράγματα λίγο πιο έντονα. Και τώρα βάλανε από δίπλα και το «Δεν πολύτε». Καλούν και άλλους ανθρώπους να συμμετάσχουν στον αγώνα τους και να τους βοηθήσουν. Χωρίς, μου αρέσει αυτό που κάνουν, που γράφει με ανυπόγραφα πανό, χωρίς σημαίες και κόμματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο στους αγανακτισμένους μου αρέσει. Είναι συντονισμένες από κοινό κόσμο. Δεν έχει το καθένας και κάνει την ομάδα του. Έρχεται ο κόσμος, συνεννοείται, συντονίζεται και φτιάχνει ομάδες ουσιαστικά. Σήμερα δεν είναι πάρα πολύ και αυτή την ώρα ακόμα, αλλά έχει ανθρώπους από πολλές ηλικίες. Το θέμα είναι ότι κατάλαβα ότι η κρίση πλέον δεν είναι μόνο οικονομική, ότι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι παγκόσμια, είναι κοινωνική, είναι ηθική, δεν υπάρχουν πλέον κάποιες αξίες, δεν υπάρχουν όρια ουσιαστικά. Και κατάλαβα ότι ακόμα και αν η οικονομική κρίση φαίνεται ότι θα ξεπεραστεί, θα υπάρχει μια άλλη κρίση, η οποία θα είναι εξίσου σοβαρή. Και εκεί είναι που πρέπει να ποντάρουμε σαν νέοι, νομίζω. Γιατί η Ελλάδα, σαν Ελλάδα, ποτέ δεν παρήγαγε αυτοκίνητα ιδιαίτερα πολύ. Αυτό που παρήγαγε η Ελλάδα από αρχαιότητα των χρόνων ήταν το πνεύμα, η γνώση, η μόρφωση, την οποία, ας πούμε, πλέον τις έχουμε γυρίσει τόσο πολύ την πλάτη. Δεν ασχολείται κανένας με αυτό. Δεν ασχολείται με τα πολιτιστικά δρόμενα, ούτε ασχολείται να διαβάσει ένα βιβλίο, ούτε ασχολείται να ανοίξει λίγο το μυαλό του, τους οριζοντές του, να δει τι υπάρχει παραπέρα. Νομίζω ότι πλέον το πρόβλημα έχει η διαφθορά, υπάρχει στα θεμέλια και πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Δεν γίνεται να το αλλάξουμε κάπως αυτό. Νομίζω ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον, όποιος και να αναλάβει την εξουσία, το πρόβλημα θα παραμείνει. Δείχνουν ότι είμαστε κίνδυνος για την Ευρώπη, ας πούμε. Ενώ ουσιαστικά δεν είμαστε κίνδυνος για την Ευρώπη εμείς. Νομίζω ότι η ίδια η Ευρώπη έχει αρχίσει να γίνεται κίνδυνος για τον εαυτό της. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει χρέος. Να πέσει τώρα όλοι πάνω στην Ελλάδα, η οποία πραγματικά είναι καράβια κυβέρνητο. Ισχύει το ότι υπάρχει μία, όχι αναρχία, μία αταξία στην Ελλάδα. Σπούδασα εδώ αγγλική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και οι επιλογές που έχεις μετά είναι ή να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών, το οποίο είναι καλό γιατί βγάζεις αρκετά καλά χρήματα, η αλήθεια είναι, γιατί παίρνεις αρκετά καλά χρήματα με την ώρα, αλλά δεν φαίνεται πουθενά, είναι μαύρα χρήματα, δεν είσαι ασφαλισμένος πουθενά. Μπορείς να δώσεις και ΑΣΕΠ, που είναι οι κρατικές εξετάσεις για να διοριστείς σε δημόσιο σχολείο, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν χρήματα και το άλλο είναι να δουλέψεις σε φροντιστήρια. Εγώ τώρα μένω με τους γονείς μου, αλλά πλέον έχω γίνει 23 και σκέφτομαι το τι πρέπει να μείνω μόνη. Τότε νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα 800 ευρώ, τα οποία δεν στα δίνουν από... Δεν υπάρχει κάποια δουλειά που μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή που να στα προσφέρει. Οπωσδήποτε συνεισφέρουν οι γονείς στην Ελλάδα. Μπορώ να πάω 2 κομπές άνετα. Θα ήθελα π.χ. να πάω ένα ταξίδι ακόμα, να πάω στα Κανάρια, νησιά, στην Ισπανία, κάπου. Δεν μπορώ να το κάνω. Βασικά δεν μπορώ να πάω ούτε καν σε ένα νησί στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι. Είχα μια αγάπη στο να βλέπω ταινίες στο σινεμά. Πλέον δεν μπορώ να το κάνω, είναι πολυτέλεια. Ή δεν μπορώ να βγαίνω τόσο συχνά έξω και να πηγαίνω για να φάω ή για ένα καφέ, μια μπύρα. Απλά δεν την έχω καταλάβει πολύ τρένταχτα όπως άλλοι άνθρωποι που οι γονείς της έχουν χάσει δουλειές. Η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι εκεί την αντιλαμβάνεσαι πολύ περισσότερο όταν ένας γονιός έχει χάσει τη δουλειά του. Γιατί έχουν κλείσει εργοστάσια, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι απλήρωτοι, ξέρω εγώ, 10 μήνες. Όταν ο κόσμος θα πεινάσει λοιπόν, γιατί θα αυξηθεί η φορολογία, γιατί τα μακαρόνια θα κάνουν 2 ευρώ και το γάλα 2,5 και δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε τίποτα από αυτά, φοβάμαι ότι ο κόσμος όταν πεινάσει θα εξαγριωθεί και θα απαιτήσει με άσχημο τρόπο να φύγουν αυτοί οι οποίοι αρνούνται να φύγουν να ξεπροπώσουν τώρα. Και θα δημιουργηθούν νομίζω άσχημα σκηνικά και ενδεχόμενα φοβάμαι ότι πραγματικά μπορεί και να υπάρξουν και θύματα. Αυτό είναι που έλεγα η κοινωνική κρίση, το επικίνδυνο. Όχι μόνο δεν θα έχουμε να φάμε, θα γυρίσουμε να γίνουμε πάρα πολύ συντηρητικοί. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, θα κάνουμε πολλά βήματα πίσω. Υπάρχουν πλέον πολύ επικίνδυνες ομάδες. Εμείς, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τη Χρυσή Αυγή, η οποία είναι η εθνικιστική, είναι φασίστες, ρε παιδί μου, κανονικά. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη πριν από 2 μέρες, το ότι αυτοί μαχαίρωσαν ανθρώπους, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, δεν είναι κάτι απλό και το οποίο συμβαίνει. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ επικίνδυνο όταν πλέον φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Και νομίζω ότι αυτοί σιγά σιγά αυξάνεται ο ρυθμός του. Γιατί ο κόσμος φοβάται και κλείνεται και στρέφεται στο ότι τι έχουμε που μας ενώνει, μια χαζή ιδέα, η Ελλάδα, η πατρίδα. Και εντάξει, ας μισήσουμε όλους τους υπόλοιπους απλά, χωρίς να δούμε το γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, το γιατί ποιοι είμαστε. Απλά τυφλό μίσος, μόνο και μόνο γιατί, δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε μυαλό. Σκέφτομαι μήπως μπορέσω να κάτσω έξω, γιατί κυρίως το θέμα είναι ότι εδώ δεν θα βρω δουλειά. Πραγματικά μεταναστεύουμε, όπως παλαιότερα. Έμαθα στην Ολλανδία που είναι να πάω ότι ήδη υπάρχουν 8.000 Έλληνες φοιτητές. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για μια χώρα που δεν μιλάμε καν τη γλώσσα της. Και γενικά από φίλους μου βλέπω ότι οι 3 στους 5 φεύγουν και απλά αφήνεις τα πράγματα εδώ όπως είναι. Ωραία, πάρε το τηλέφωνο. Μου αρέσουν πολλά πράγματα και λίγο μπερδεύομαι. Θα ήθελα αυτό, να κάνω κάτι δημιουργικό, να μπορώ να νιώθω δημιουργική, να μην αφήνω τον εαυτό μου να κοιμάται, γιατί νομίζω ότι το ότι μεγαλώνεις φαίνεται. Είναι καλό το να μεγαλώνεις, απλά θεωρείται κακό γιατί όσο μεγαλώνεις κοιμάσαι, βαριέσαι, αφήνεσαι. Θα ήθελα λοιπόν να μεγαλώνω και να παίρνω τις εμπειρίες που πραγματικά είναι πολύ ωραίο, είναι τέλειο να έχεις εμπειρίες. Απλά να μπορώ να είμαι και δημιουργική, να αφυπνίζομαι και να ιντρικάρομαι από ερεθίσματα που υπάρχουν γύρω μου, να μπορώ να απορροφώ πράγματα από δεξιά και αριστερά και να τα χρησιμοποιώ και για τον εαυτό μου, για μέσα μου και π.χ. στη δουλειά μου. Αν ασχολούμαι με κάτι, λογοτεχνία, αν γράφω κάτι εγώ ή αν έχω βρει κάποιο χόμπι, αν φτιάχνω κάτι εγώ, αν τότε ακόμα ασχολούμαι με τη φωτογραφία, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι νομίζω. Δεν είναι πολύ μεγάλο στόχος και όνειρο, αλλά είναι αρκετός νομίζω για να είμαι ευτυχισμένη εγώ.